Alpha News 95,5. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καιρό είχαν να ακούσουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας τη φωνή μας. Ναι, γιατί κλείσαμε για τη σεζόν και είπαμε θα ανοίξουμε το Σεπτέμβριο, αλλά πάντοτε είμαστε στις επάλξεις. Να ζητήσουμε συγγνώμη και για τη διακοπή της Ελένης Μπαρμπάκου. Είναι όμως να βγει μια έκτακτη συνέντευξη, για το λόγο αυτό και διακόψαμε την προηγούμενη εκπομπή λίγο νωρίτερα από τη διάρκεια που θα είχε. Το έχουμε προαναγγείλει ήδη και από τον, και από το ραδιόφωνο και από τα social media, ξέρει ο κόσμος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας κύριε Φεύγα. Καλημέρα σας κυρία Γιουλιβάνη, καλημέρα σας κύριε Κέρτα, καλημέρα στους ακροατές του Αλφα News. Τι κάνετε κύριε Φεύγα, τι κάνει, είναι λίγο δύσκολο τώρα έτσι, κατά καλό καιρό στην Αθήνα φαντάζομαι. Εμείς πάντως σας προσκαλούμε εδώ στην Δράμα, έχουμε περισσότερη δροσιά και όπως και να το κάνουμε είναι πιο φυσιολογική η ρυθμή μας, το ξέρετε αυτό. Το ξέρω, προέρχομαι από την ελληνική περιφέρεια, γνωρίζω τους ρυθμούς ελληνικής περιφέρειας, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που το καλοκαίρι θα είμαστε στην Αθήνα, γιατί μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις, οπότε ο χρόνος των διακοπών θα είναι πολύ, πολύ μικρός σε σχέση με το παρελθόν. Διάβασα ένα, πριν από λίγες ημέρες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στην ιστοσελίδα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο, έτσι, στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Δεν θέλω όμως να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα συζητήσουμε βεβαίως και για το θέμα αυτό κύριε Φεύγα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το ζήτημα το οποίο το φλέγω. Ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, όλο τον κόσμο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο ίσως και περισσότερο από ένα χρόνο, έχει να κάνει βεβαίως με την COVID-19 και κυρίως με το θέμα των εμβολιασμών. Και τη μετάλλαξη Δέλτα. Βέβαια. Εχθές λοιπόν πέρασε ουσιαστικά η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Για πέστε μας λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς, ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα. Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι βλέπουμε το πώς ο κορονοϊός, η πανδημία του κορονοϊού είναι μια τόσο δυναμική διαδικασία που αλλάζουν τα δεδομένα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πριν από τρεις εβδομάδες, αν συζητάγαμε, είχαμε τελείως διαφορετικά επιδημιολογικά δεδομένα και σήμερα βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική κατάσταση με τα κρούσματα να είναι υψηλά και η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως να μας προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε αν όχι πρόπτων πυλών στην αρχή της τέταρτης φάσης της πανδημίας, όπου η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρχεί, μια μετάλλαξη η οποία διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό και η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα νέα δεδομένα προχωρεί σε συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο, δεν έχουν προγραμματίσει το εμβόλιο και με πρώτο μέτρο την πειθώ, όπως είπε και στο πρόσφατο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους καλούμε να επισπεύσουν το ραντεβού με τα εμβολιαστικά κέντρα. Σήμερα υπάρχει επάρκεια εμβολίων, υπάρχει ένα απλοποιημένο μη γραφειοκρατικό σύστημα κλεισίματος ραντεβού με το εμβολιαστικό κέντρο. Υπάρχουν πάρα πολλά εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχει ο κατοίκων εμβολιασμός για τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν και βέβαια υπάρχουν και οι κινητές μονάδες εμβολιασμών που σημειώνουν ιδιαίτερη επιτυχία. Άρα συνεπώς δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να μην κλείσουμε το ραντεβού μας σύντομα και να μην υψώσουμε με αυτόν τον τρόπο το συντομότερο δυνατό το τείχος ανοσίας που μας λέει η επιστημονική κοινότητα, ώστε να προστατευτούμε από τον κορονοϊό. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Βλέπουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και αναλόγως με τα επιδημιολογικά δεδομένα
υπάρχει και η υποχρεωτικότητα του εμβολίου για επαγγελματικές ομάδες οι οποίες έρχονται σε επαφή, όπως η υγειονομική για παράδειγμα, με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προφανώς για να βρίσκεται κάποιος σε κάποιο νοσοκομείο, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι ανεπίτρεπτο, αν θέλετε, ο γιατρός, ο νοσηλευτής ή το διοικητικό προσωπικό το οποίο δουλεύει σε ένα νοσοκομείο ή σε μια μονάδα, σε ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων για παράδειγμα, να μην έχει εμβολιαστεί και να θέτει σε κίνδυνο και τον εαυτό του και τους συναδέλφους του και πάνω απ' όλα τους ασθενείς και κατηγορίες ασθενών όπως οι καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Υπάρχουν πάντως αντιδράσεις, κύριε Φεύγα, όσον αφορά το θέμα της υποχρεωτικότητας. Ασφαλώς υπάρχουν αντιδράσεις για το θέμα αυτό, αλλά η κυβέρνηση όμως σε αυτή τη φάση πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, πρέπει να προστατεύσει το σύνολο των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Θα σας θυμίσω το πρώτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την κρίση της πανδημίας, όπου ο πρώτος στόχος όσον αφορά το ζήτημα της δημόσιας υγείας ήταν η προάσπιση κάθε πολίτη του δικαιώματος του στην υγεία, και εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, ακόμη και για όσους είναι αρνητές του εμβολίου συνειδητά. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι αναβάλουν το ραντεβού τους για να δουν πώς πάει ένας φίλος τους ή συγγενής τους που είχε κάνει το εμβόλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και φοβούνται μήπως το επιδεινώσει ή τους δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα το εμβόλιο. Ακόμη και στους αρνητές του εμβολίου εμείς θα συνεχίσουμε να πιέσουμε να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, να κάνουν το εμβόλιο. Είναι χρέος μας απέναντί τους, ακόμη και αν αρνούνται συνειδητά το εμβόλιο, εμείς θα τους πείσουμε να κάνουν το εμβόλιο και να προσπίσουμε ακόμη και το δικό τους δικαίωμα στην υγεία, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα παραπλανούνται από ειδήσεις και φήμες και θεωρίες συνωμοσίας που κυριαρχούν στο διαδίκτυο και κινδυνεύει η υγεία τους, κινδυνεύει η δημόσια υγεία και κινδυνεύει και η εθνική μας οικονομία, αν θέλετε, από μια απερισκεψία ή από το να πιστεύουν διάφορες ανοησίες οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να θέτουμε αυτό σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας. Κύριε Φεύγα, ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Υπάρχουν οι αρνητές, αλλά υπάρχουν και οι φοβισμένοι. Είναι μια μερίδα ανθρώπων που έχει αρκετά ερωτήματα αναπάντητα, αρκετά ερωτηματικά, σε σχέση πάντοτε με το εμβόλιο, και προφανώς δεν έχει τη σωστή ενημέρωση. Όπως είπατε κι εσείς, μπορεί να ενημερώνονται μέσα από τα social media, μέσα από διάφορα που ανεβάζουν, και ξέρετε, όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα του φιλτραρίσματος αυτών των πληροφοριών που λαμβάνουν. Οπότε μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να προβεί σε μία διαδικασία ενημέρωσης των ανθρώπων, δηλαδή που έχουν ερωτηματικά, θέλουν να κάνουν το εμβόλιο αλλά φοβούνται να το κάνουν? Η κυβέρνηση έχει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποιήσει μια τεράστια εκστρατεία ενημέρωσης και έχουμε κατηγορηθεί αυτό, γι' αυτό και από την αξιωματική αντιπολίτευση, να θυμίσω λοιπόν, ώστε να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας στα εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχουν επιχειρήματα σήμερα, όσοι πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστη. Λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα μας λέει ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα πλήξει σχεδόν αποκλειστικά τους ανεμβολίαστους. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ισχυρότερα επιχειρήματα από τόσο τις εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας, όσο και τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα από τα δημόσια νοσοκομεία και όσους χάνουν τη μάχη με τη ζωή. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε σπάσει το φράγμα των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Οι εμβολιασμοί ξεκινήσανε από τον Ιανουάριο. Οι περιπτώσεις των παρενεργειών του εμβολίου, έτσι, είναι, αν το δούμε συγκριτικά, έτσι, είναι απειροελάχιστες. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο από τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, που έχω
ολοκληρώσω τη δεύτερη δόση του εμβολίου και δεν έχω πάθει απολύτως τίποτα. Το ίδιο και εκατομμύρια συνάδελφοι που είμαστε συμπολίτες μας έτσι, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο έτσι, δεν έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες παρενέργειες. Είναι απειροελάχιστες. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους στο μέλλον το εμβόλιο, και είναι λογική η φόβη, λοιπόν, να μην κάνουν το εμβόλιο. Τώρα, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι είναι συνειδητά αρνητές του εμβολίου, αυτό το οποίο έχουμε να τους πούμε είναι ότι μη παραπλανήστε από θεωρίες οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ανυπόστατες φήμες, και μου είπε ο γνωστός μου ότι διάβασε και του είπε κάποιος, λοιπόν, και θέτεται με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο πρώτα απ' όλα τη ζωή σας, γιατί ο κορονοϊός, το τέταρτο κύμα και ίσως και επόμενα κύματα, η επιστημονική κοινότητα μας λέει ότι ενδεχομένως και στο μέλλον να υπάρχουν και μεταλλάξεις οι οποίες θα είναι πιο διαδοτικές και πιο ισχυρές από τη μετάλλαξη Δέλτα που βρίσκεται αυτή, που έχει σήμερα καταστεί κυρίαρχη, ότι μη θέτετε τον εαυτό σας σε τέτοιο κίνδυνο, μην βάζετε το σύνολο της κοινωνίας σε τέτοιο κίνδυνο, γιατί μπορεί μεν η κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή και να έχει διπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αρρωστήσουμε από κορονοϊό, λοιπόν, και να πιέσουμε το εθνικό μας σύστημα υγείας ακόμη περισσότερο, ειδικά τώρα που έχει ένα χρόνο υποστεί πιέσεις και έχει αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδας σε σύγκριση και με άλλα προηγμένα εθνικά συστήματα υγείας. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όμως παράλληλα με το δημόσιο σύστημα υγείας και για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 41 δισεκατομμύρια κυρίως για να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην υπάρχουν απολύσεις και να μην αυξηθούν τα ποσοστά ανεργίας, και παράλληλα να συνεχίσει η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Μπορεί να υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα ακόμη σε περιπτώσεις που χρειαστεί να διατεθούν για ανάλογους σκοπούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εξαιτίας της απερισκεψίας ορισμένων να υπάρξουν ξανά τοπικά ή εθνικά lockdown και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα για τους ίδιους λόγους που τους χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν, όταν μπορούμε να τα διαθέσουμε σε άλλους τομείς της παιδείας, της περαιτέρω ενίσχυσης της υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρόνοιας. Άρα, συνεπώς, εδώ πέρα όλοι θα πρέπει να σταθούμε με ευθύνη, με ατομική ευθύνη απέναντι στον κοινωνικό μας περίγυρο, στους συναδέλφους μας, στους συγγενείς μας, και να τους προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε και εμείς τον εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει και η συλλογική ευθύνη απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας και βέβαια στην ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε τοπικά ή εθνικά lockdown, τα οποία θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδι σε αυτή την ανάπτυξη. Μπροστά μας έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από την Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Πρέπει όλοι συνεπώς να σταθούμε με ευθύνη και να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πατρίδα μας, αλλά και απέναντι στους συνανθρώπους μας. Θεωρείτε πως έγιναν λάθη επικοινωνιακά όσον αφορά τη διαχείριση όλου αυτού του θέματος με τον εμβολιασμό? Όχι, θεωρώ ότι συνολικά, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και στις έρευνες της κοινής γνώμης που βγαίνουν, η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της πανδημίας όσον αφορά τόσο το πρώτο στάδιο, όσο όμως και το δεύτερο στάδιο που αφορούσε το ζήτημα του εμβολιασμού. Παρατηρήθηκε ειδικά το καλοκαίρι μια παγκόσμια κάμψη όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Η μετάλλαξη Δέλτα υπήρξε σαρωτική το τελευταίο 15ήμερο, δηλαδή
που σημαίνει ότι άλλαξαν και τα δεδομένα τα δικά μας όσον αφορά την αντιμετώπιση και το πλάνο του εμβολιαστικό το οποίο υπήρχε μπροστά. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας φαίνεται να έρχεται νωρίτερα από ότι το περίμενε και η ίδια επιστημονική κοινότητα περίπου το φθινόπωρο. Οπότε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή ως εγρήγορση και συνεχής εκκλήσεις και του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών και στο το σύνολο της ελληνικής πολιτείας οφείλεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια ραγδαία αλλαγή των δεδομένων, οπότε πρέπει να επισπευθεί και το συντομότερο δυνατό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα προκειμένου να υψωθεί το τείχος ανοσίας στη χώρα μας. Λοιπόν, στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες Ρένα που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Κύριε Φεύγα, να σας ρωτήσω το εξής, μάλλον να επανέλθω λίγο στην αρχική επισήμανση σχετικά με το άρθρο σας αυτό στην ιστοσελίδα Δικαιολογητικά, που αναφερόταν στην γενικότερη μεταρρύθμιση ή τις κινήσεις μεταρρύθμισης που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι πολλά πράγματα πήγαν πίσω εξαιτίας του κορονοϊού, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνει η χώρα μας? Ασφαλώς άλλος ήταν ο προγραμματισμός μας και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό ήταν και να αντιμετωπίσουμε και το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τελείως διαφορετικά πράγματα εν μέσω της κρίσης. Υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν ελάχιστες καθυστερήσεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό το προεκλογικό πρόγραμμα υλοποιείται, αλλά υπήρξαν όμως και τομείς του κυβερνητικού έργου που επιστέφθηκαν οι διαδικασίες και γίναν πράγματα πιο γρήγορα. Θα σας μιλήσω, ας πούμε, για παράδειγμα το ψηφιακό κράτος, όπου εξαιτίας της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο ζούμε μια μικρή ψηφιακή επανάσταση στην Ελλάδα, όπου διαδικασίες που παλιότερα απαιτούσαν την παρουσία του πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες και το χάσιμο χρόνο και πολλές φορές τη μετακίνησή του και σε άλλα σημεία της Ελλάδας από τον τόπο διαμονής του, σήμερα γίνονται ηλεκτρονικά, γίνονται ψηφιακά. Μπορεί κάποιος από τον υπολογιστή του να εκτυπώσει και να κατεβάσει έγγραφα που παλιότερα χρειαζόταν πάρα πολλές ανθρωποώρες και πάρα πολλές ώρες αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες. Συνολικά το πρόγραμμά μας υλοποιείται με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος προγραμματισμός πριν γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Το είχαμε δουλέψει αυτό πάρα πολύ συστηματικά και οργανωμένα και ξέραμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και τι ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε στη χώρα μας. Το gov.gr, έτσι, είναι γνωστό το πλέον. Το gov.gr, αλλά βλέπουμε ότι ταυτόχρονα υλοποιούνται και οι προεκλογικές μας εξαγγελίες στο χώρο της παιδείας. Η κυρία Κεραμέως έχει καταθέσει το νομοσχέδιο για το νέο σχολείο. Έχουμε τις αλλαγές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο ζήτημα της ασφάλισης έχουμε τις αλλαγές που είχαμε πρόσφατα με το εργασιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε ο κύριος Χατζηδάκης. Το ασφαλιστικό και την προσθήκη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος που βρίσκεται σε κατάσταση διαβούλευσης και συζήτησης και σε άλλους τομείς, όπως ας πούμε στο ζήτημα της αναδιοργάνωσης από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη, της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και να είναι πιο αποτελεσματική κυρίως η πρόληψη του εγκλήματος. Νομίζω ότι στο σύνολο έτσι το κυβερνητικό πρόγραμμα υλοποιείται και βέβαια είναι αβαρχίδα αυτή τη στιγμή του κυβερνητικού προγράμματος που προέκυψε όμως μέσα από τον κορονοϊό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα τα οποία προσδοκούμε και έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κινητοποιήσουν και ιδιωτικά κεφάλαια στην Ελλάδα. Φιλοδοξούμε ότι όλο αυτό το πακέτο θα ανέρχεται στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει 180 με 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα μειώσει σημαντικά τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας και θα βελτιώσει παράλληλα και το εισόδημα
των εργαζομένων και θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής. Μηνύματα αισιοδοξίας είναι αυτά. Βέβαια, υπάρχουν όμως, κύριε Φεύγα, να πούμε ότι και υπάρχουν και οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, γιατί αναφερθήκατε και στο νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, αναφερθήκατε και στο νομοσχέδιο και στην, και, της κυρίας Κεραμέως. Υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως έρχονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μάλιστα στην περίπτωση της κυρίας Κεραμέως, του Υπουργείου Παιδείας, ξέρετε ότι υπάρχει μια ένταση, ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε από αυτό. Κυρίως κατηγορείται η κυρία Κεραμέως ότι άφησε 25.000 φοιτητές, ή μάλλον καλύτερα υποψήφιους φοιτητές, εκτός πανεπιστημίων. Εμείς από την πρώτη στιγμή, και το είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά, ότι θα προβούμε σε όλες αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκπλήξει κανέναν. Η κυρία Κεραμέως υλοποιεί κατά γράμμα το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση, και επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Mm-hmm. Όσα αυτή τη στιγμή κάνει η κυρία Κεραμέως ή όσα έχει υλοποιήσει ο κύριος Χατζηδάκης στο Υπουργείο Εργασίας, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα να τρέξει κάποιος πίσω στις σελίδες του προεκλογικού μας προγράμματος, θα δει ότι είχαμε υποσχεθεί ότι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα αποτελέσει έναν από τους πυλώνες του ασφαλιστικού μας συστήματος, έναν κουμπαρά για τους νέους εργαζόμενους και για όσους θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας από εδώ και πέρα. Όπως επίσης, ας πούμε, και τα όσα υλοποιεί η κυρία Κεραμέως και με το θέμα της βάσης, για παράδειγμα, ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δει κάποιος γραμμένο στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ασφαλώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να αντιδρά, είναι λογικό να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση. Είναι μια αντιπολίτευση όμως, η οποία, σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης, δεν ικανοποιεί τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, το 75% σήμερα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική κριτική του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, και αντίστοιχα θα σας πω, σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης που δημοσιεύονται, για παράδειγμα οι μεταρρυθμίσεις της κυρίας Κεραμέως για το νέο σχολείο σε πολλά σημεία τους συγκεντρώνουν και την αποδοχή του 75% και το 80% των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Άρα, συνεπώς, δεν μας ανησυχεί η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμέναμε ασφαλώς να υπάρχει μια πιο επικοδομητική αντιπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση καταστροφολογική, αλλά αυτό είναι επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και βέβαια η επιλογή της αυτή έχει και το κόστος, το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται κατά καιρούς. Ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα μαζί σας, στη συζήτηση μαζί σας, κύριε Φεύγα. Φτάσαμε στο τέλος της κουβέντας μας αυτής. Πριν όμως κλείσουμε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μας ακούν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μας στέλνουν διάφορα μηνύματα. Πέστε μας, σας παρακαλώ, υπάρχει κάποιο πλάνο σχετικά με τις εσωκομματικές εκλογές, αν θα γίνει συνέδριο, πότε θα γίνουν οι εκλογές αυτές? Προφανώς υπάρχουν στελέχη τα οποία προετοιμάζονται, κύριε Φεύγα. Εσωκομματικές εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο και το συνέδριο είναι προγραμματισμένο για το Δεκέμβριο. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις της πανδημίας και το φθινόπωρο θα μας οδηγήσουν και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές, ακόμη και αν θέλετε και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το συνέδριο του κόμματός μας. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει αποφασιστεί, έχει ανακοινωθεί ότι οι εσωκομματικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν, όπως θα δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί και το τακτικό μας συνέδριο. Βλέπετε, οι εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία είναι τόσο δυναμικές που δεν μπορείς να προγραμματίσεις για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τι ακριβώς, μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνεις. Δόξα τω Θεώ όμως, σήμερα υπάρχει η τεχνολογία, η χρήση του διαδικτύου, όπου πολλές φορές διευκολύνει τα πράγματα με πιο... Μας λύνει τα χέρια. Μας λύνει ακριβώς τα χέρια. Σε κάθε περίπτωση, όταν έρθει η ώρα, θα ανακοινωθούν
και συγκεκριμένες ημερομηνίες και θα ανακοινωθούν και συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα αναδεχθούν τόσο τα όργανα μας σε τοπικό επίπεδο, όσο και οι συνεδροί μας, όσο και ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει το συνέδριό μας. Κύριε Φεύγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και καλή ανοσία σε όλους φυσικά. Όσο θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές, για άλλη μια φορά θα μου επιτρέψετε να απευθύνω τη δικιά μου έκκληση σε όσους δεν έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους με τα εμβολιαστικά κέντρα, να το κάνουν σύντομα, να προστατεύσουν την ατομική τους και τη δημόσια υγεία και την εθνική μας οικονομία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές του Alpha News.